εντάξει, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σε αυτό το παιχνίδι μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μας. Δείξανε χαρακτήρα, παλέψανε, δείξανε εγωισμό. Καταφέραμε να πάμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ την εβδομάδα εδώ το παιχνίδι. Ξέραμε την ομάδα που θα παίξουμε πολύ καλά. Δυστυχώς για μας, για άλλη μια φορά, έγινε ανατροπή από εξωτερικούς παράγοντες. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Σήμερα μας κλέψαν το αποτέλεσμα. Μας κλέψαν το αποτέλεσμα οι κύριοι που είναι για άλλους λόγους στο γήπεδο και δυστυχώς δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται τους ανθρώπους που βάζουν κάποια λεφτά για να υπάρχουν ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν σέβονται αυτά τα παιδιά που κοπιάζουν όλη την εβδομάδα με ελαφρά ψυχή. Το εννοώ ότι μας κλέψαν το παιχνίδι. Και μιλάω έτσι με αυτόν τον τρόπο γιατί η πικρία δεν είναι μόνο από το παιχνίδι, είναι από τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. 45 λεπτά ένα δεύτερο ημίχρονο και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν έχω τίποτα με την ομάδα του Φούφα, είναι μια πολύ καλή ομάδα και δίκαια είναι ψηλά στη βαθμολογία. Δεν έχω κανένα παράπονο με την ομάδα του Φούφα. Αλλά έβαζε την αντίπαλη ομάδα στην περιοχή 45 λεπτά με αλλοπρόσωπα συνέχεια σφυρίγματα. Και δεν θα σταθώ στην φάση του πέναλτι γιατί δεν χρειάζεται. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαμαρά, όπως είπαμε, η ομάδα σας πήρε την νίκη με ανατροπή στο 87 με πέναλτι. Ένα σχόλιο και από εσάς για το παιχνίδι. Παίξαμε μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα στο μισό το δικό της. Σήμερα μας δυσκόλεψε πάρα πολύ η συγκεκριμένη ομάδα στο να παράξουμε πάρα πολλές τελικές φάσεις. Δεν είχαμε πολλές τελικές φάσεις. Αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο μέρος κάναμε τελικές φάσεις μόνο από στατικές φάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το πρώτο μέρος. Τώρα, όσον αφορά τώρα για τα διαιτητικά λάθη και αυτά, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω κάτι γιατί εκείνη τη στιγμή δεν κοιτούσα καν τη συγκεκριμένη φάση το πέναλτι. Κοιτούσα να κάνω μια αλλαγή, οπότε δεν είδα τη φάση, δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Λογικά το τραβήξατε, το ξέρετε, θα το δούμε στην κάμερα. Εγώ θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Για ένα ακόμη παιχνίδι καταφέραμε και κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή και αυτό δείχνει ότι έχουμε μέταλλο πρωταθλητή. Εύχομαι η συνέχεια θα είναι δύσκολη, εύχομαι να έχουμε ανάλογα αποτελέσματα και να έχουμε διάρκεια σε αυτό που κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να στείλω πάρα πολύ στο παιχνίδι. Το μόνο που θέλω να δω πω είναι να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα μου, στους παίχτες μου, να ευχηθώ καλή πορεία στην ομάδα του Φούφα. Και απλά να πω ότι είναι, δεν ξέρω κι εγώ ποιο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι με τραγικές διαιτησίες εις βάρος μας. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Να ευχηθώ απλά καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα εμείς σαν ομάδα. Σήμερα παίξαμε μια καλή ομάδα η Γαλαθέα Καστοριάς. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη στην άμυνά της. Εμείς το πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να την διασπάσουμε με πολλούς τρόπους. Είχαμε 3-4 φάσεις για γκολ, κυρίως από στη μένα. Δεν ήρθε ο γκολ, δεν απειληθήκαμε νομίζω καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω αυτή την εντύπωση ότι από την πρώτη καλή φάση της Καστοριάς της Καπιθέας δεχτήκαμε το τέρμα. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι να δώσω χαρακτήρια στους συμπαίκτες μου που είχαν το ψυχικό στένος να γυρίσουν ένα τέτοιο παιχνίδι με καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι που κάνουμε σε όλα τα μάτς. Θέλουμε να ευχαριστούμαστε το ποδόσφαιρο. Αυτά από μένα και να δώσω να πω καλή συνέχεια στην Καλυθέα.